Καλημέρα σας, κύριε και συνάδελφοι. Η μηνιαία μας συνεδρίαση διεξάγεται δυστυχώς εν μέσω μιας ακόμα καιρικής δοκιμασίας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί στις περιοχές που πλήττονται. Αυτή τη φορά εστιάζουμε πρωτίστως την προσοχή μας στην Εύβοια με όλες τις δυνάμεις. Ωστόσο, θα ξαναπώ το αυτονόητο ότι η πυκνότητα των επιθέσεων της κλιματικής κρίσης είναι κάτι το οποίο επιβάλλει πλέον να εντάξουμε την πολιτική προστασία και τα ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική κρίση ως οριζόντια προτεραιότητα όλων των πολιτικών μας, και στο πνεύμα αυτό θα υπάρξουν και σύντομα κάποιες ανακοινώσεις. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μας παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση στις πληγήσεις περιοχές, δίνοντας έμφαση στην Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα, και τα επόμενα βήματα τα οποία γίνονται για να σταθούν ξανά όρθιες. Όπως ξέρετε, οι πρώτες αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί, θα έλεγα σε χρόνο ρεκόρ. Είναι μια πρώτη σημαντική αλλά προσωρινή ανακούφιση για τους ανθρώπους οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τη μανία της φύσης. Εξελίσσονται ταχύτατα οι αυτοψίες για την αναλυτική εκτίμηση των ζημιών, ενώ και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θυμίζω, έχει ανασταλεί και κάθε καταβολή οφειλών των κατοίκων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που βρέθηκαν στο πεδίο στην Θεσσαλία για να αντιμετωπίσουμε άμεσα βασικά προβλήματα, είτε αυτά είχαν να κάνουν με την παροχή ρεύματος, την υδροδότηση, τα θέματα της δημόσιας υγείας, την απομάκρυνση των νεκρών ζώων, τη στήριξη στους δήμους και στην περιφέρεια, προκειμένου να ξεκινήσουν και αυτή την άμεση αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι οι συνομιλίες μας για την οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής αρρωγής προχωρούν ταχύτατα, αλλά προφανώς η ανάταξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλίας είναι ένα έργο το οποίο θα απαιτήσει καιρό, θα το παρακολουθούμε συνεχώς. Θα ξαναπώ ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε καλύτερα από ό,τι πριν όλα όσα χάσαμε. Παράλληλα όμως με την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων, προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Ο προγραμματισμός μας είναι πολύ ευρύς και γι' αυτό και η συζήτηση θα συνεχιστεί και σε δεύτερη συνεδρίαση, γιατί έχουμε πολύ πυκνό έργο σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Από τη σημερινή ατζέντα θέλω να ξεχωρίσω δύο μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη βελτίωση του κράτους αφενός, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, με έμφαση στα θέματα της υγείας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να μας παρουσιάσει υπουργός, το οποίο πιστεύουμε ότι θα δώσει πια μια οριστική απάντηση στην διαχρονική παθογένεια της ποιότητας των διορισμένων διοικήσεων των φορέων του δημοσίου. Έχουμε επεξεργαστεί ένα καινοτόμο, αδιάβλητο σύστημα με κριτήριο τη γνώση και την εμπειρία, προσαρμοσμένο όμως και στις ανάγκες του κάθε φορέα, έτσι ώστε να σταματήσουν όλες οι υποψίες ότι μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να γίνει διοικητής ενός νοσοκομείου μόνο και μόνο επειδή μπορεί να έχει κάποιες κομματικές περγαμηνές ή κομματικές νοημίες. Είναι μια ακόμα σημαντική προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους και είναι μια προσπάθεια την οποία θέλω να ζητήσω από όλους και από όλους να την στηρίξουμε, γιατί προφανώς αφορά και εποπτευόμενους φορείς όλων των Υπουργείων. Θέλω να σταθώ στη διαρκή αξιολόγηση των επιλογών που θα κάνουμε, στην αξιολόγηση βάση στόχων, στα κίνητρα εφόσον επιτυχάνονται αποτελέσματα, αλλά και στις επιβλημένες διαδικασίες αντικατάστασης όταν αυτοί οι στόχοι δεν επιτυχάνονται. Είναι, θα τονίσω, μια σημαντική τομή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αξιοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Δεύτερο σημαντικό θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου, μια ακόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, που μετά την δρομολόγηση του εξυγχρονισμού του ΕΚΑΒ, τις σημαντικές δράσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, την επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, τώρα στρέφεται σε έναν αθόρυβο αλλά εξαιρετικά οδυνηρό κίνδυνο. Και αυτό δεν είναι άλλο από την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων στην χώρα μας. Δυστυχώς, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και αναπηριών από αυτήν την αιτία. Και ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά τις πρώτες ώρες από τη στιγμή της διάγνωσής του, εφόσον αυτό μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε ένα κέντρο το οποίο έχει την υποδομή να το κάνει. Και αν περάσει αυτό το κρίσιμο διάστημα, μετά ο κίνδυνος για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής αλλά και για μια πολύ βαριά αναπηρία αυξάνεται εκθετικά. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο Υπουργός για το σχέδιό του, το οποίο στον πυρήνα του έχει την ίδρυση 17 ειδικών μονάδων αντιμετώπισης των εγκεφαλικών, με αποκλειστικό πια αντικείμενο την συγκεκριμένη απειλή. Νομίζω ότι άπαξ και μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτό το δίκτυο, θα σώσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά θα αποφύγουμε και ακόμα περισσότερα περιστατικά χρόνιας παράλυσης, τα οποία ταλαιπωρούν αφόρητα τους ίδιους τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά προφανώς συνιστούν και μια πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, έχουμε πολλά θέματα στην ημερησία διάταξη. Να επαναλάβω την απόλυτη προσήλωσή μας στις μικρές και μεγάλες αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ξέρουμε ότι των πραγμάτων αναλώνουμε αρκετό χρόνο στη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό είναι πια μια πραγματικότητα η οποία έχω την εντύπωση ότι θα μας συνοδεύει διαρκώς, αλλά δεν μπορεί να ακυρώνει τον κύριο πυρήνα του λόγου για τον οποίο μας εξέλεξαν οι πολίτες και μας έδωσαν αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό, που δεν είναι άλλο από το να εφαρμόσουμε μεγάλες και τολμηρές αλλαγές που θα στηρίξουν την ποιοτική ανάπτυξη, θα αντιμετωπίσουν την ανεργία, θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών και θα παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους κρίσιμους τομείς δημόσιων πολιτικών.